Η οικονομική κρίση άλλαξε ριζικά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Τα μεγάλα SUV έδωσαν τη θέση τους σε μικρότερα αυτοκίνητα με crossover σχεδίαση και χαμηλή κατανάλωση. Αυτοκίνητα σαν το X3 είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την ελληνική αγορά. Με την αύξηση των υβριδικών όμως, τα μεγάλα SUV επιστρέφουν με κατανάλωση αυτοκινήτου πόλης και επιδόσεις σπορ κατασκευής. Το μηχανικό σύνολο αποτελείται από τον δίλητρο turbo βενζινοκινητήρα που βρίσκεται και στην απλή τριάρα με τους 184 ύπους. Συνδυάζεται με 8 αυτόματο και έναν ηλεκτροκινητήρα που ανεβάζει την απόδοση στους 292 ύπους και στα 42 χιλιαροπής. Τα 0-100 έρχονται σε μόλις 6,3 δευτερόλεπτα. Με την κατανάλωση, με φορτισμένη την μπαταρία να μην ξεπερνά τα 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ηλεκτρική αυτονομία με πλήρως φορτισμένη την μπαταρία φτάνει τα 40 χιλιόμετρα περίπου. Η κύληση είναι αρκετά καλή με την ανάρτηση να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη σφιχτή σπορ ρύθμιση. Οδηγικά, αν ξεπεράσει την αρχική αίσθηση που δίνει η υψηλή θέση οδήγησης, το σύνολο αποδεικνύεται παραπάνω από καλό. Η ροπή και η αμεσότητα της επιτάχυνσης, σε συνδυασμό με την τετρακίνηση και το κοφτερό τιμόνι, δεν θυμίζουν σε τίποτα ένα απλό SUV. Εντός πόλης, η ηλεκτρική λειτουργία εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση και έως και μηδενικούς ρήπους. Εκτός δρόμου, οι ζάντες 21 ιντσών δεν επιτρέπουν πολλά. Το εσωτερικό είναι αρκετά ευρύχωρο και ποιοτικό. Λιτότητα, καλά υλικά και υψηλή εργονομία είναι τα αναμενόμενα στοιχεία από ένα BMW. Η τεχνολογία δεν λείπει, με την οθόνη να διαθέτει μέχρι και λειτουργίες που ενεργοποιούνται με χειρονομίες. Το πρώτο αγκάζ έχει μειωθεί λόγω των μπαταριών και είναι πλέον στα 450 λίτρα. Το X3 είναι ένα ολοκληρωμένο SUV με καλές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και οδική συμπεριφορά που δεν θυμίζει αυτοκίνητο με 20 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, με την τιμή του να ξεκινά από τα 66.000 ευρώ.